Μία ακόμα ενέδρα έστησαν οι Ρώσοι στους Ουκρανούς στο μέτωπο της Χερσόνας και το ρωσικό πυροβολικό κονιορτοποίησε την 28η Ουκρανική Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών για τους Ουκρανούς στους 2.500 από την έναρξη της αντεπίθεσης στις 29 Αυγούστου. Σημειώνεται ότι νωρίτερα οι Ρώσοι είχαν καταστρέψει και την 128η Ταξιαρχία, την οποία οι Ουκρανοί είχαν μεταφέρει από τη Δυτική Ουκρανία, κάνοντας έτσι χρήση επίλεκτων δυνάμεων που τις είχαν διατηρήσει στις εφεδρείες τους. Οι απώλειες των Ουκρανών είναι ιδιαίτερα μεγάλες και δημιουργούνται ερωτήματα κατά πόσο θα μπορέσουν να συνεχίσουν με αυτούς τους έντονους ρυθμούς τις επόμενες ημέρες. Το Κίεβο αναγκάστηκε να καταναλώσει μεγάλο μέρος των εφεδριών του στην επιχείρηση της Χερσόνας και μένει να φανεί μέσα στο Σεπτέμβριο αν αυτό θα του στοιχήσει ή αν του απέφερε κάποιο κέρδος. Το δεύτερο πάντως δεν δείχνει να έχει πραγματοποιηθεί, καθώς τα εδαφικά κέρδη που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα των 5 ημερών είναι πολύ λίγα και συνήθως σε τέτοιες επιχειρήσεις η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη εν προκειμένου η Ρωσία ανασυντάσσεται, ενισχύεται και στο τέλος περνάει στην αντεπίθεση.